κουλουράκια πασχαλινά με γεύση τσουρεκιού, μαλακά, μακράν τα καλύτερα, σαν μικρά τσουρεκάκια μπουκίτσες. Όλα τα υλικά και τα βήματα θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και το link είναι ακριβώς κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Από την Κουζίνα Τζίας. Για να γνωρίσουμε τα υλικά μας, 500 γραμμάρια φαρίνα ή αλεύρι για όλες τις χρήσεις με μια ένα κουταλάκι μπέικιν, 100 γραμμάρια νησεστέ ή corn flour, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 2 αυγά, 250 γραμμάρια γιαούρτι φρέσκο ή στραγγιστό, 80 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο ή ηλιέλαιο, ένα κουταλάκι του γλυκού κακουλέ και ένα κουταλάκι του γλυκού μαχλέπι, ένα φακελάκι 8 γραμμαρίων ξηρή μαγιά, ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Εσείς βέβαια μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο μυρωδικό σας αρέσει και που βάζετε και στα τσουρέκια. Πάμε να φτιάξουμε τη ζύμη. Αν δεν έχουμε φαρίνα, βάζουμε ένα κουταλάκι baking powder στο αλεύρι μας. Θα συμπληρώσουμε μέσα το νησεστέ ή το corn flour. Βάλτε και λίγο αλάτι όπως βάζουμε σε όλα τα αλεύρια, πίσω κουταλάκι. Σε ένα μεγάλο μπολ θα βάλουμε μέσα τα 2 αυγά μας. Θα προσθέσουμε και τη ζάχαρη και θα τα χτυπήσουμε στο χέρι ή αν θέλετε και στο μίξερ. Και στο χέρι δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν θέλει πολύ χτύπημα. Μόλις σας πρίσει λίγο προσθέτουμε το μαχλέπι και το κακουλέ, το ξύσμα, προσθέτουμε και το γιαουρτάκι μας. Τέλος και τη μαγιά. Ομογενοποιούμε το μείγμα. Αρχίζουμε να προσθέτουμε το μείγμα αυτό που κάναμε με το αλεύρι, σιγά σιγά. Και τέλος θα βάλουμε και το λιωμένο μας βούτυρο. Σιγά σιγά θα το βάλουμε και αυτό. Μια θα βάζουμε βούτυρο, μια αλεύρι. Μέχρι να κάνουμε μία ζύμη προς το σφιχτό. Να μην κολλάει στα χέρια δηλαδή όπως γίνεται με το τσουρέκι. Αυτή η ζύμη είναι η ίδια η ζύμη του τσουρεκιού. Μπορείτε να κάνετε την ίδια ακριβώς και να το κάνετε ένα μεγάλο τσουρέκι. Μόνο δεν θα βάλετε τόσο πολύ αλεύρι, θα βάλετε λίγο λιγότερο να είναι πιο απαλό και αφράτο. Το ζυμάρι μας είναι έτοιμο, θα το βάλουμε μέσα στο μπολ, θα το σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε, θα το αλείψουμε και με λίγο λάδι και θα το αφήσουμε μέσα στο φούρνο μόνο με τις λάμπες, αν θέλετε, για 2 ώρες ή έξω, αλλά ίσως σας πάρει περισσότερες ώρες. Αυτό το αφήνουμε τώρα να ξεκουραστεί και να φουσκώσει λίγο. Περιμένετε να φουσκώσει πολύ. Μετά από 2 ώρες το ξεσκεπάζουμε και ήρθε η ώρα να παίξουμε και πάλι πλάθο-πλάθο κουλουράκια. Βάλτε τα παιδιά σας να το ευχαριστηθούν, να το χαρούν. Λαδώνουμε ελαφρά την επιφάνεια και τα χέρια μας όταν χρειάζεται και παίρνουμε μία ποσότητα όσο ένα μεγάλο καρύδι και την πλάθουμε σε κορδόνι όπως κάναμε παλιότερα με τα νηστίσιμα τα κουλουράκια, αν θυμάστε. Και θα κάνουμε τώρα ό,τι σχήμα θέλουμε. Πρώτο σχέδιο, το πλεξουδάκι. Κάνουμε ένα κορδόνι 30 περίπου εκατοστών. Θα το κόψουμε στα 3, από 10 εκατοστά περίπου δηλαδή το κάθε κορδονάκι. Και θα ενώσουμε τις άκρες και θα κάνουμε ένα πλεξουδάκι όπως κάνουμε με τα τσουρέκια, μόνο που είναι αυτό μικροσκοπικό. Δεύτερο σχέδιο, το σήμα του άπειρου. Αν θυμάστε και τα άλλα κουλουράκια επίσης. Να θυμηθούμε το σαλιγκαράκι της σύρας μου. Και το κουλουράκι, αφού το κάνουμε ένα μεγάλο κορδόνι, 30 εκατοστών όπως είπαμε, εγώ το πασπάλισα και με λίγο αλεύρι ολικής, φοβούμενη ότι δεν θα βγαίνουν τα σχέδια, αλλά δεν χρειάζεται, μην το κάνετε, μουσκουρίνανε κιόλας. Κάνουμε ένα πλεξουδάκι, στριφτό έτσι και μετά του κάνουμε κουλουράκι.
Εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι άλλο σχέδιο ξέρετε και σας αρέσει. Θα τοποθετούμε σε επιφάνεια αντικολλητική, σε ένα ταψί, θα τα σκεπάσουμε με μία πετσέτα και θα τα αφήσουμε να ξεκουραστεί η ζύμη για μία ώρα, στο φούρνο ή έξω. Ανοίγουμε και μετά θα τα λείψουμε από πάνω με λίγο αυγό διαλυμένο με λίγες σταγόνες νερό. Η δόση βγάζει 32 κομμάτια, 2 ταψιά δηλαδή. Πασπαλίζουμε από πάνω με σουσάμι ή ζάχαρη. Δοκιμάστε τα και ζαχαρωμένα, είναι πάρα πολύ ωραία. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο για 15 λεπτά. Όχι παραπάνω, γιατί εμένα παραλίγο να μου αραπάξουν και να καούνε παραπάνω που τα άφησα. Και απολαμβάνουμε. Δείτε πόσο μαλακά είναι και ευχαριστηθείτε τα. Με το καφεδάκι, το πρωινό, το κυριακάτικο, μια τέλεια, τέλεια πρόταση. Επόμενο βίντεο, 10 tips, συμβουλές, προϋποθέσεις για επιτυχημένα τσουρέκια. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να τα δείτε πριν αποφασίσετε να φτιάξετε τσουρέκια. Επίσης θα προσπαθήσω να ανεβάσω όσο το δυνατόν γίνεται μέσα στη βδομάδα τσουρέκια με προζύμι μετά από απαίτηση πολλών συνδρομητών. Στο μεταξύ μπορείτε να βρείτε στο κανάλι από παλιότερα βίντεο πολλά βίντεο με τσουρέκια, με νοπή ή ξηρή μαγιά, πιο εύκολα. Το προζύμι θέλει πολύ υπομονή, αλλά θα δούμε. Να είστε όλοι καλά, περιμένω τα σχόλιά σας. Μέχρι τότε, γεια!